تصدير نيوز اخبار الساعه 9 دلافي كافي تريدي سي سينيا. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες, στις Δημητρούλες. Χρόνια πολλά στον Δημήτρο Σαματόπουλο, βασικό συνεργάτη της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε εμάς. Κάτα, 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 καταραίουν κι άλλο πλέον δεν μπορούν και ξεπροβοδούν τον Παπανδρέου. Μυστικά τον χαιρετούν. Κι άλλο τα ματάκια μας καλούν. Κατά, 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 καταραίω. Κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Όλα τα κανάλια Παπανδρέου, όλα τα κανάλια το ρωτούν. Δεν αντέχω, φεύγω στο ταμπού. Κατά, 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 καταραίω. Κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε, κυρία μου. Κύριε, μόλις αλλάζουν οι κύριοι, πώς αισθάνεσαι αυτή την ενέργεια. Όρθιοι απέναντι στους δυσκολότερους καιρούς της νεότερης ιστορίας. Και από εκεί που πήγαινε το βιολί, νορμάλ, υποτίθεται. Πώς άλλαξε το βιολί και ακούγεται πιο γρήγορα. Το έχει πάρει ο Γιώργος και το πάει. Έτσι τρέχουν τα γεγονότα, ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν γρήγορα, κυρία μου, να κολυμπήσουμε, να δούμε τα γεγονότα από κοντά. Δηλαδή να ακολουθήσουμε τη λογική του 20χρονου και όχι του 60χρονου. Μιλώ λίγο σαν Παπανδρέου, αλλά θα με καταλάβετε. Θα γίνω αντιληπτός. Θέλω να πω δηλαδή, ξεκίνησε αυτό που είπα να το δούμε σε 20χρονη, διότι ήταν 4 ναυαγοί. Ηλικία περίπου 20, 30, 40 και 60, ο πρώτος 20, 30, 40 και 60, και βλέπω σε απόσταση να πρωί σε ένα άλλο νησί 4 φωτομοντέλα. Λέω 20άρης, γρήγορα να κολυμπήσουμε, πάμε πέρα στα κορίτσια, γιατί είδε και το. Λέω 30, καλά, μην βιάζει τόσο, εντάξει. Λέω 40, γιατί να κολυμπήσουμε, κατασκευάσουμε μια σχεδία να πάμε. Και κουραστήκε. Λέω 60, γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά τα παιδιά τα άσκοπα, αφού και από εδώ μια χαρά βλέπουμε. Ο καθένας από την ηλικία του, όπως το βλέπει το θέμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα πλησιάσουμε τα γεγονότα αυτά. Θα τα δούμε από μακριά, σαν εξιντάριδες, ή θα κολυμπήσουμε κοντά να δούμε, να μπούμε στο μυαλό του Γιώργου μέσα, να δούμε τι γίνεται. Βγήκε, κυρία μου, χθες ο Πρωθυπουργός, σε διακαναλική συνέντευξη. Δηλαδή, τι διακαναλική, διακλαφτική. Έκλαιγε όλα τα κανάλια. Δεν άφησε κανάλι να μην κλάψει. Δεν άφησε κανάλι να μην κλάψει. Όχι τίποτα άλλο, χάσανε το νησί και βλέπαν το ναυάγιο, κατάλαβες. Δηλαδή. Κατάλαβες. Διότι. Επειδή έβλεπε ότι χάνει τις εκλογές του Νοεμβρίου, έκλεισε ρεζερβέ τα κανάλια. Έτσι, για να μην το κάνει και διάγγελμα και θυμίζει άλλες εποχές, δεν εννοώ χούντα. Ενώ του Καραμαλή, που βγήκε γι' αυτό, θυμάσαι τότε πανικοβλημένος. Αυτός κάλεσε και δημοσιογράφους. Και καλά, θα τον κολλήσω στον τοίχο αυτή. Τον κολλήσαν, είτε. Όκανε δυο τα καλή. Και μας είπε εκεί πέρα, ένα-ένα θα τα πάρουμε, κυρία μου, ένα-ένα. Είπε, θα μας μιλήσει καταρχήν με απόλυτη ειλικρίνεια. Το καταλαβαίνει και μόνος του. Τόσα ψέματα που έχει πει, πρέπει να το τονίζει. Θα σου πω την αλήθεια, αγάπη μου. Τελευταία φορά, τελευταία φορά. Τελευταία φορά, ναι, αγάπη μου, τελευταία. Καταρχήν έπεσε πριν ξεκινήσει αυτή η διαφήμιση φοβερή. Και βλέπαμε αυτό το πράγμα. Το φοβερό το πράγμα. Το φοβερό το πράγμα. Είπα,
Θεέ μου, σε άλλη χώρα ζω. Θεέ μου, είπα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα στον τόπο μου και εγώ στεναχωριέμαι. Προοδεύω και δεν το ήξερα. Αυτή η διαφήμιση, κυρία μου, είναι ακριβώς αυτή η διαφήμιση, άμα θες να το δεις καθαρά. Τι βλέπεις? Αυτό είναι το Πασόκ όπως μας παρουσιάζεται. Περίμενε να δεις. Έχεις φτιαχτεί. Περίμενε να δεις. Πώς ξεγελιέται το γέρος, περίμενε να δεις. Λες, προδεύει η χώρα, ανάπτυξη. Εδώ έχει πολύ ανάπτυξη. Συμπέρασμα. Μη χαζεύεις την κόμενα να κοιτάς το τελικό πρόσωπο. Εκεί που θα καταλήξει όλο αυτό. Ο Παπανδρέου είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του, όπως και ο Καραμαλής όταν βγήκε τότε και ζήτησε εκλογές. Είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Σιγά, παιδάκι μου γλυκό, έχω δουλειάσει να γίνει ο γάμος. Κοίταξε να δεις τι μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό. Γίνεται γάμος και πάει το παιδί να δώσει το δώρο. Και κοίταξε εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλα μπορούν να αλλάξουν σε ένα λεπτό. Έτσι και στην πολιτική που κάθεσαι να είναι το γάμο, τάν, φεύγεις και τελειώσαμε. Επιτέλους. Μισό λεπτό είναι γεγονός ιστορικής σημασίας, δηλαδή το οποίο πρέπει να το. Όχι, όχι, παρακαλώ να παιχτεί. Να σας καλημερίσουμε λοιπόν. Να σας κάνω τη σκότωση. Όχι, με την ψήφο. Σκοτώθηκε η μύγα του Αντένα. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι πράγματα και αυτά πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Εκεί λοιπόν που οφείλω να ομολογήσω. Σας είπα, θα είναι ο Χαρκλήν απόψε. Ξέρετε καλά ότι δεν ζητώ ούτε χειροκροτήματα. Ούτε επιθυμίες για όσα έκανα. Δεν ζητάει χειροκροτήματα. Αυτό νομίζει ότι ήμασταν έτοιμοι να χειροκροτήσουμε. Και βγήκε να μας σταματήσει, λέει, παιδιά, δεν θέλω. Μη μου πεις ότι έκανες διακαναλική για να σταματήσουμε το χειροκρότημα, γιατί ετοιμαζόμαστε και λέγαμε, μπορεί, πώς τα κατάφερες. Εάν τώρα λυγίσουμε. Ναι, ναι. Αν τώρα σταματήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αν τώρα δεν συνεχίσουμε με συνέπεια τις μεγάλες αλλαγές στη χώρα μας. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα. Κρατήσου, συνταξιούχε. Κρατήσου, μη λυγίσεις. Αν τώρα λυγίσουμε, κυρία μου, και δεν ψηφίσουμε τους υποψηφίους του Πασόκ, πότε μας περιμένουν εθνικές εκλογές. Θα μας πάει σε πρόωρες. Αλλά μόνο αν πάει σε πρόωρες μπορεί ακόμα να πάρει μερικές ψήφους. Γιατί πάει στις παράωρες και στις μετέωρες, σε λίγο τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα με αυτά που ετοιμάζεται να κάνει, με αυτά που έχει ήδη συμφωνήσει. Μήπως θες να μας πεις, να μας πει η Τρόικα, ποιοι της αρέσουν να τους ψηφίσουμε. Είναι δυνατόν, κυρία μου, να βγαίνει πρωθυπουργός και να μας απειλεί με εκλογές? Από τότε, από πότε έγινε απειλή στη δημοκρατία οι εκλογές? Να το ξέρουμε. Από πότε έγινε αυτό το πράγμα? Θα μας κάνει εκλογές στη δημοκρατία. Μας απειλεί. Μη χειρότερα. Γιατί θέλετε και Σόνι να ψηφίσουμε τις υποψηφίες του Πασόκ. Μπορεί να μην αρέσει ο σγουρός. Να θέλω τον μπουκλάτο. Έδωσε υποσχέσεις πάλι, κυρία μου, άρχισε πάλι. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Αυτά τα είπες και πριν τις άλλες εκλογές, όταν υπήρχαν κιόλας λεφτά. Σκέψου τώρα που ούτε τα λεφτά του 2010 δεν έχουν μαζευτεί. Δεν θα κόψεις, όχι, όχι. Αν σε μια επιχείρηση που έχει 500, 250, όντως οι υπόλοιποι 250 μπορούν να συνεχίσουν για ένα χρόνο να παίρνουν τα λεφτά τους ολόκληρα. Αυτό ετοιμάζεσαι, γιατί αυτό κατάλαβα εγώ από τα υπόλοιπα συμφραζόμενα εδώ. Βοήθειες για τους ανέργους, ναι, που είτε υπάρχουν είτε θα προκύψουν. Λοιπόν, για αυτό... τους ανέργους που θα προκύψουν. Αυτά είναι τα σχέδια. Γιατί ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί. Δεν ξέρω τι σόι διαρθρωτικές αλλαγές είναι η κυρία με αυτές που έχει το Πασόκ στο μυαλό του. Όπου πρέπει να μείνουν οι μισοί και να ζήσουν οι άλλοι υπόλοιποι μισοί. Να κόψουν το σβέρκο του. 400.000 είναι ήδη στα συζήτεια. Θα μετονομαστεί η Αθήνα, όπως είναι και τη μόδα τη Πιναλόγκα. Θα τη λέμε Πιναλόγκα. Η Πιναλόγκα. Θα μας έχεις κάνει Πιναλόγκα, το καταλαβαίνεις. Είσαι ο πρωθυπουργός της Πιναλόγκας. Στην Πιναλόγκα λοιπόν, κυρία μου, εδώ είμαστε στην Πιναλόγκα. Οι δημοσιογράφοι, κυρία μου, δεν τα καταλαβαίνουν αυτά όλοι. Δεν ξέρουν τι είναι, δεν βλέπουν εικόνες που απολύονται. Δεν ξέρουν. Αν συνέβαινε σε αυτό, σε αυτό. Το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα, οι πιέσεις που δέχεται η ελληνική κυβέρνηση, ο Γιώργος Παπανδρέου αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση για να στείλει αυτό το διπλό μήνυμα. Για σκέψου να γινόταν έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Πάντα στο Πασάκι, κόσμος... Γιώργο, αποφάσισαν οι καταστηματάρχες, ναι, των μπαρ, εστιατορίων και λοιπόν καταστηματαρχών. Για σκέψου. Είναι η ζωή. Ναι, εξαιρετικό είναι αυτό που λες. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι αυτοί οι αιχμές είναι ελάχιστοι, αισθάνομαι, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν μια κυβέρνηση η οποία αλλάζει κάθε 24 ώρες. Δεν το έχετε δει λοιπόν. Τι γίνεται μέσα στα εργοστάσια που ξαφνικά εξαφανίζονται από δίπλα οι υπόλοιποι εργαζόμενοι? Δηλαδή, θέλω να πω, και μέσα από τα δικά του τα λόγια του Παπανδρέου προκύπτει η αλήθεια.
αν το ψάξεις. Και το ψάξαμε, κυρία μου, και είναι πάρα πολλοί οι δημοσιογράφοι, κυρία μου, που απολύονται και που οι μεγάλοι μεγαλοδημοσιογράφοι κρύβουν το γεγονός των απολυσιών τους. Μας κόψε και το τσιγάρο πάνω, στη στενακόρια πάνω, γαμώ το που δεν θέλει να το... Εγώ που δεν καπνίζω, θα τους βάλω να φουμάρω με το ζόρι. Και ας είναι το αντικαπνιστικού, κάπου να καπνίσουν όλοι. Μια εξέλιξη που διευρύνει τη μαύρη τρύπα κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς πήγαμε εκεί, πώς φτάσαμε εκεί, πώς θα βγούμε από εκεί. 500 εκατομμύρια από τα επιδόματα των ανέργων. Αλλά δεν είναι η πιο σοβαρή αυτή τη στιγμή μέσα. Ευχές για ένα όμορφο δράμα. Καλή σας νύχτα. Πήγαν σε αυτό τον έρημο τον πρόεδρο των ιχθυοπολών και του κάνα πλάκα ότι πρέπει να αλλάξει γόπα. Παρακολούθω το διάλογο. Είναι απαγόρευση ονομασίας για τις γόπες. Δηλαδή. Και από 1η Νοεμβρίου δεν θέλουν να αναγράφεται γόπα το ψάρι. Το θέλουν βόπς. Το θέλουν βόπς. Την ονομασία του, είναι κανονική του. Ποια είναι η κανονική του. Βόπς είναι η κανονική του. Βόπς είναι, βόπς. Τώρα το μου λέτε κάτι περίεργα πράγματα. Δεν πήρα προς Θεού για να τσακωθούμε. Όλα αυτά τώρα γίνονται στα πλαίσια του αντικαπνιστικού του νόμου. Παραξενιές τους. Με καμία δύναμη. Και όπως είπατε θα μας βρείτε απέναντί σας. Τώρα η γόπα καταλαβαίνετε τώρα, πρόεδρε, προκαλεί συνειρμούς καπνιστικούς. Είναι γεγονός αυτό. Δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν κατάλαβα την κυβέρνηση να το βάλουμε το ψάρι διαφορετικά επειδή η γόπα ήρθε στήσει σε ένα σωματείο ή οτιδήποτε σε αντικαπνιστικό τέτοιο. Απέναντι στη γόπα. Η γόπα είναι άλλο γόπα το ψάρι και άλλο γόπα του ψαριού. Εντάξει, όμως γόπες πουλάτε. Ναι, βεβαίως, πολλές. Είδατε, πολλές. Το κόψατε, είχατε επηρεαστεί από τις γόπες που χνίζατε. Το κόψατε συνέχεια. Μα το παραλαβείτε. Ξέρω ότι σας έχω δίπλα μου. Τέλος η γόπα από το ράφι, τέλος. Ρε, δεν πάτε να πνιγείτε. Θα κόψουμε και τη γόπα το ψάρι. Και στο κάτω-κάτω, κυρία μου, το τσιγάρο και το λέω εγώ που δεν καπνίζω. Χρειάζεται και αυτός που δεν καπνίζει. Θέλει να κάνει ένα νόημα. Είναι με τη γυναίκα του και είναι γκόμενα απέναντι. Κατάλαβες, μην το βλέπεις μόνο του. Κάνεις απέναντι αυτό. Βλέπει αυτή. Χρειάζεται. Είναι σινιάλο, κατάλαβες. Κάνα δύο, μόνο δύο λοιπόν ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις δεν περίμενε από ό,τι φαίνεται ο Παπανδρέου. Από ό,τι κατάλαβα το μάτι του, όλα τα άλλα τα ξέρει. Δηλαδή όταν το ρώτησαν από τον Άλτερ, στη δεύτερη ερώτηση, που είπε αυτός είπε πάλι ότι δεν ήξερε για το χρέος, ανενημέρωτος. Αν μου επιτρέπετε, έχω εδώ μία δήλωσή σας 5 δεκάδες στο Υπουργικό Συμβούλιο, που ενώ γνωρίζατε όλα τα στοιχεία της οικονομίας, λέγατε αγωνιζόμαστε για να σώσουμε τη χώρα από την χωροκοπία, ξεκινάμε να πραγματοποιήσουμε... 5 δεκάδο πότε, το 9. Το 9, ναι. Ξεκινάμε να πραγματοποιήσουμε όλα όσα υποσχεθήκαμε προεκλογικά. Δηλαδή, ακόμα και ένα μήνα, ενάμιση με τις εκλογές που είχαμε τότε, τα στοιχεία. Τότε λοιπόν το ξέρατε, δηλαδή, και όμως συνεχίζετε να λέτε ψέματα. Και απαντάει, και άμα εσύ κατάλαβες τι απάντηση, να τεντώσω μόλις τις στήσεις και αν κάποιος παρακαλώ να πεταχτεί να πει ότι εγώ κατάλαβα. Παρακαλώ, ακούω η απάντηση. Είναι μια καλή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα. Καλή, δεν την περίμενα καταρχήν. Όταν προεκλογικά μίλησα εγώ για το πρόγραμμά μας. Με ρωτούσαν βεβαίως πώς θα μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί όταν χρειαστεί, εφόσον θα χρειαστεί να υπάρξει το σύμφωνο στις σταθερότητες κτλ. Το οποίο βάζει κάποιους περιορισμούς. Και είπα ότι μέσα στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών εμείς θα κάνουμε τις απαραίτητες οικονομίες, διότι λεφτά πράγματι υπάρχουν στη χώρα μας, αλλά έχουν σπαταληθεί και σπαταλιώνται ακόμα και σήμερα. Κάνουμε μεγάλο κόπο και προσπάθεια. Πίνει μόνο το μυαλό μας. Πραγματικά τι τα γίνεται. Προβλήματα να τα να κάνουμε τι, την δηλαδή αυτό το συντακτικό σε καλλιτεχνικό μόνο, το έχει μόνο ο Ρουβάς γιατί το άκουσα. Όλα γύρω μου έχουν αλλάξει και αισθάνομαι προς το καλύτερο. Και τώρα με αυτή την συνεργασία αισθάνομαι ότι αλλάζει κάτι ακόμη και προς το καλύτερο. Και πάλι. Από το